Ναι. Ρόπε, εσένα η δική σου η σύζυγος, πώς γνωριστήκατε με τη σύζυγό σου, γιατί ουσιαστικά είσαι ερωτικός μετανάστης στην Ελλάδα. Κοίταξε, είναι δύο αγάπες. Η πρώτη είναι για την Ελλάδα, γιατί ήρθα για Ελλάδα και μετά γνώρισα η γυναίκα μου μία εβδομάδα μετά. Οπότε είναι δύο τεράστια αγάπες, ας πούμε. Ναι. Αλλά ήρθα Ελλάδα και μετά από δύο εβδομάδες όταν ήρθα, έστειλα μήνυμα σε ένα πρακτορείο, γιατί ήθελα να δουλέψω σαν μοντέλο εκεί. Έστειλε μήνυμα, είδα ότι η διοκτήτρια είναι πολύ όμορφη. Έστειλε μήνυμα εκεί, είχαμε στείλει κάποια voice message και μου λέει έλεγε ραντεβού. Ήρθα, περίμενα να την γνωρίζω, αλλά ήταν μόνο η απαλληλή της εκεί. Αλλά είπαν ότι ο Ρόμπιν είναι πολύ καλό παιδί, θα το βοηθήσω. Μετά μου λέει η διοκτήτρια, αφού δεν σε γνώριζε, θες να έρθεις σε φαγητό με την απαλληλή μου. Και εγώ είπα ναι, οκ. Και πήγαμε εκεί, αλλά είχαμε και μία από το πρώτο λεπτό, ας πούμε. Είχαμε περάσει ένα βράδυ με πολλές ανατροπές, ας πούμε, γιατί πήγαμε εκεί και με λίγα λόγια αρχίσαμε να πιούμε λιγάκι και πώς θα σου πω... Ότι... Κάτι καταλάβαμε για τη συνέχεια. Μην μας πεις λεπτομέρειες τώρα. Δεν πειράζει, καταλάβαμε. Δεν θέλω να το πω, αλλά είχαμε πει με υπαλληλίτης και εκεί στο τραπέζι εμείς είχαμε πει λίγο κρασί, αυτός είπε τσίπορο. Και με λίγα λόγια αυτός έκανε με το στο τραπέζι. Εξαιρετική πληροφορία. Τέλος πάντων. Αλλά φύγαμε από το μαγαζί. Συγγνώμη, η γυναίκα σου είναι ιδιοκτήτρια, δηλαδή. Ιδιοκτήτρια του γραφείου. Ναι, σωστά. Ωραία. Η γυναίκα σου είναι μια κούκλα. Τη βλέπουμε, είναι μια κούκλα, πραγματικά. Πόσα εν τω μεταξύ και ο Ρομπ, ξέρετε ποιον μου θυμίζει πολύ, δεν ξέρω να σα το πω. Το Φραγκολιά. Όχι το Φραγκολιά. Το έχει υποφύγει αυτό. Ο Φραγκολιά ένα και ο Παναγιώτη ο Μπουγιούρη δεύτερον. Α, και με αυτόν έχουμε. Και με τον Παναγιώτη ο Μπουγιούρη. Ναι. Πόσε. Μπουγιούρη, ναι, ναι, μπορεί. Πώ αντέδρασε έτσι η σύζυγο όταν τη είπε ότι θα πα στο survivor και πώ αντέδρασε αφότου αποχώρησε, ποια ήταν τα σχόλιά τη. Κοίταξε, από την αρχή μου είπε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο άμα θα πας. Και μου είπε, οκ, μπορεί να είναι η εμπειρία ζωής, οπότε πήγαινε. Αλλά πραγματικά αφού έχω βγει από το Survivor, είδε ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Σε πάρα πολύ δύσκολη. Σχεδόν αρρώστησε. Η σύζυγος από τα σχόλια που άκουγε για σένα εννοείς. Όχι μόνο για αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί πραγματικά είμαστε κόλλος και βρακοί. Είμαστε όλη μέρα μαζί. Οπότε να πάμε εκεί 2-3-4 μήνες είναι ένα σοκ. αλλά ιδιαίτερα με τα κακή σχόλια που είπαν πίσω από την πλάτη μου, ένιωθε ότι... Σίγουρα. Έδωσε και μία συνέντευξη η σύζυγός σου εκείνο το διάστημα που ακούγονταν αυτά τα πράγματα για εσένα και νομίζω ένιωσε την ανάγκη να σε υπερασπιστεί και δημόσια. Ναι, ναι, πραγματικά έτσι ένιωθε. Πραγματικά ήθελε να με στηρίξει απ' έξω από το Survivor και δεν είναι η γυναίκα να πάει στα πρωινάδικα κλπ. Αλλά για αυτόν τον λόγο πήγε και θαυμάζω πραγματικά.